Υποκαθεστώς αστυνομικής φρούρησης με οδηγίες του αρχηγού αστυνομίας η Χλώρακα τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο και την ημέρα. Μέλη της μηχανοκίνητης μονάδας άμεσης δράσης, του ουλαμού πρόληψης εγκλημάτων, της διεύθυνσης ασφάλειας αεροδρομίων και μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ έκαναν έντονη την παρουσία τους σε περιοχές υψηλού κινδύνου στη Χλώρακα, μετά και τα έκτροπα που διαδραματίστηκαν τις προηγούμενες μέρες μεταξύ αλλοδαπών από τη Συρία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν 4 πρόσωπα ηλικίας 18 με 40 ετών, εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σε σχέση με τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν πρόσφατα στην ΠΑΦΟ και τη Χλώρακα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ανακόπησαν για έλεγχο 380 οχήματα, εκ των οποίων ερευνήθηκαν τα 51, καθώς και 68 πρόσωπα, ενώ προέκυψαν 29 τροχαίες καταγγελίες. Η αστυνομία έχει λάβει διάφορα μέτρα, θεατά και αθεατά, μεταξύ των οποίων είναι και η καθημερινή εφαρμογή σχεδίων ενεργείας διαταγών επιχειρήσεων, στην οποία συμμετάσχουν αρκετά μέλη, προερχόμενα όχι μόνο από την αστυνομική διεύθυνση ΠΑΦΟΥ, αλλά και από άλλες υπηρεσίες και τμήματα αστυνομίας, με πρόθεσή μας η παρουσία της αστυνομίας εντός πόλεως και ειδικότερα στη Χλώρακα να είναι έντονη. Της επιχείρησης προηγήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα ευρεία σύσκεψη, κατά την οποία τέθηκαν επιτάπητος τα προβλήματα και τα επεισόδια στη Χλώρακα, στην παρουσία της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, του Αρχηγού Αστυνομίας και εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας. Στόχος η άμεση τροχοδρόμηση των αποφάσεων που λήφθηκαν για αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.